Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι οπωσδήποτε και έδειξε ότι το είχε καταλάβει πολύ καλά. Μπήκε καταπληκτικά στο παιχνίδι. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν από τα καλύτερα διαστήματα της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Πέτυχε δύο γκολ με τον Πόνσε που επέστρεψε στα γκολ και αντικατέστησε πάρα πολύ καλά τον Γκαρσία που είχε το πρόβλημα που ήταν γνωστό από το προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έβαλε αυτά τα δύο γκολ από πολύ ωραίο συνδυασμό το πρώτο και ως συνήθως από μια στημένη φάση το δεύτερο. Φέτος η ΑΕΚ έχει τεράστια επιτυχία σε αυτό. Και μετά, χωρίς να πω ότι η ΑΕΚ γύρισε πίσω ή κάτι τέτοιο, απλά προοδευτικά έριχνε το ρυθμό της. Υπάρχουν κρίσιμα παιχνίδια μπροστά. Την άλλη Κυριακή παίζει με τον ίδιο αντίπαλο εκτός έδρας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που φέτος έχει παίξει δύο φορές και δεν έχει νικήσει καμία και μάλιστα τη μία αποκλείστηκε και όλα στα πέρα στο κύπελο. Οπότε ήταν φυσιολογικό να πάει σε ένα άλλο ρυθμό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, χάρη κυρίως στον κόσμο που και σήμερα γέμισε ασφιχτικά τη Φιλαδέλφεια και έστεισε ένα δικό του πάρτι, το παιχνίδι ήταν ευχάριστο μέχρι το τέλος. Το μόνο έτσι δυσάρεστο ήταν το σκληρό φάουλ του Ντουμπάτσου στο Ρώτα και να δούμε αν θα έχει πρόβλημα γιατί είναι πολύ κρίσιμη η παρουσία του ναι. Ομάδα. Είναι πλέον αναντικατάστατο στο δεξί άκρο της άμυνας. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι και οι αλλαγές που μπήκαν έπαιξαν και ο Άβραμπα που ήταν να ξεκουραστεί τελικά πήρε και αυτός συμμετοχή. Ο Λιούμπισιτς επέστρεψε που είχε την ίδια στην προηγούμενη εβδομάδα, μπήκε και ο Φερνάντες. Γενικά η ΑΕΚ δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση για τα παιχνίδια που έρχονται. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάει την Κυριακή να νικήσει στο Χαριλάου για να είναι να μπει με τους περισσότερους βαθμούς που θα μπορούσε να έχει στην τριάδα με τα ντέρμπι που θα κρίνουν και το φετινό πρωτάθλημα. Ωραία, ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.